Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια ακόμα εκπομπή Πόλη, Πολιτεία, Πολιτική ξεκινά. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα θα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί κάτι που πραγματικά επιθυμούμε σε αυτό το κανάλι και σε αυτή την εκπομπή είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τα πράγματα όσο γίνεται πιο καθαρά, όσο γίνεται πιο ξάστερα και όσο γίνεται πιο επικοδομητικά. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι βλέπουμε ανθρώπους να ασχολούνται με την πολιτική, ασχολούνται μόνο με την πολιτική και τα κάνουν τα πράγματα με τη λογική της πολιτικής. Ασχολούνται κάποιοι άνθρωποι την επιχειρηματικότητα, είναι άνθρωποι οι οποίοι τα καταφέρουν, λειτουργούν, φέρνουν αποτελέσματα, τα πάνε μια χαρά με τις επιχειρήσεις τους, δίνουν δουλειά σε εργαζόμενους και αυτό πολλές φορές δεν συμβαδίζει. Βλέπουμε τους πολιτικούς να έχουν το κεφάλι υψηλά, να βλέπουν τους ανθρώπους αυτούς αφιψηλού, να μην τους βοηθάνε στην επιχειρηματικότητα, να πιστεύουν όλα τα ξέρουν και δεν υπάρχει αυτό που λέμε σύμπλευση της επιχειρηματικότητας με την πολιτική. Ίσως ένας από τους τρόπους που θα ήταν καλό να δούμε ήταν να δούμε ανθρώπους της πράξης να ασχολούνται με την πολιτική για να σταματήσουμε να λέμε ότι αυτός ο πολιτικός τι επάγγελμα έκανε ή όλος ο πολιτικός τι επάγγελμα έκανε. Νομίζω ότι αίσθησή μου όχι μονάχα για την κεντρική πολιτική σκηνή αλλά για όλες τις κοινωνικές δράσεις να ασχολούνται άνθρωποι που μπορούν πραγματικά να προσφέρουν, άνθρωποι που έχουν αποδείξει από την επαγγελματική τους πορεία ότι αξίζουν να προσφέρουν και θα κάνουμε σήμερα ένα πείραμα. Θα μιλήσουμε με ανθρώπους για την επιχειρηματικότητα, θα τους ακούσετε να μιλούν για επιχειρηματικότητα και θα κάνουμε ένα πείραμα με τους ίδιους ανθρώπους, θα μιλήσουμε μετά για πολιτική. Έχω την αίσθηση πως θα είναι ίδιο το χρώμα, ίδιες οι λέξεις που χρησιμοποιούν και θα καταλάβουμε ότι η πολιτική από την επιχειρηματικότητα δεν χρειάζεται να απέχει, αλλά θα πρέπει να πηγαίνει παράλληλα και μπορεί να πάει παράλληλα, αρκεί να βρούμε τη χρυσή τομή. Και ποια είναι αυτή, οι άνθρωποι της δράσης να ασχολούνται και με τα κοινά. Κυρίες και κύριοι, μαζί για να μιλήσουμε για επιχειρηματικότητα στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής βρίσκεται ο κύριος Παντελής Καρλάτος. Ο κύριος Παντελής Καρλάτος είναι μέλος της κίνησης Συμφωνίας Πολιτών και ο κύριος Γιάννης, πολλοί τον φωνάζουν Στάθη στην δουλειά του από τα μικρά του χρόνια κιόλας, Φωτιάδης, κίνηση Συμφωνίας Πολιτών επίσης. Τι είναι η κίνηση Συμφωνίας Πολιτών? Εύχομαι κατά τη διάρκεια της εκπομπής να κατανοήσουμε την κίνηση Συμφωνίας Πολιτών, αλλά πιο μπροστά να πούμε καλησπέρα κύριε Σκαρλάτο. Καλησπέρα. Σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα κύριε Φωτιάδη. Καλησπέρα σας. Κύριε Σκαρλάτο, πόσο σημαντική είναι η επιχειρηματικότητα σε περίοδο καλή, πόσο σημαντική είναι η επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης, πόσο σημαντική είναι η εξωστρέφη για τις ελληνικές επιχειρήσεις και γιατί? Νομίζω στην περίοδο της κρίσης βιώσαμε όλοι τα θετικά, θα έλεγα, και τα αρνητικά, αλλά περισσότερο τα πλεονεκτήματα επιχειρήσεων οι οποίες είχαν μπει σε μια διαδικασία εξαγωγικού προσανατολισμού. Επιχειρήσεις οι οποίες στρέφηκαν στο εξωτερικό και είχαν τα δεδομένα και τις βάσεις αλλά και τα προϊόντα για να εξάγουν, νομίζω ότι την κρίση την περάσανε σε μια ήπια μορφή. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο η εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια φέρνει συνάλλαγμα, ενισχύει τον κρατικό προϋπολογισμό. Εξωστρέφεια ταυτόχρονα και έμεσα είναι και ο τουρισμός, δεν είναι μόνο τα προϊόντα μας, είναι με την έννοια ότι εισάγουμε, φέρνουμε συνάλλαγμα από τουρισμό. Νομίζω ότι όσοι ασχοληθήκαν στην περίοδο της κρίσης και είχαν προϊόντα ανταγωνιστικά και μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο παγκόσμιο στερέωμα, σήμερα την κρίση την έχουν βιώσει πολύ λιγότερο από ό,τι οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, οι οποίες ζούσαν καθημερινά το κυκαιώνα και της γραφειοκρατίας και της κρίσης και όλη την υποτίμηση την οποία δεχτήκαμε είτε στα κοστολόγια είτε στις τιμές κτλ. Δεύτερο ερώτημα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι εξαγωγές το 2017 ανέβηκαν σε σχέση με το 2016. Αυτό που οφείλεται? Οφείλεται νομίζω στην προσαρμογή των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν περισσότερο ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προς το εξωτερικό και αφετέρου δε όλη αυτή η διαδικασία της κρίσης δημιούργησε μια μικρή υποτίμηση στο κόστος, άρα είχαμε ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής, άρα γίναμε περισσότερο ανταγωνιστικοί προς το εξωτερικό και δημιούργησε αυτή τη μικρά αύξηση των εξαγών μας. Αν το δούμε σε ποιοτικά χαρακτηριστικά επιχειρηματία, τι είναι αυτό? Σημαίνει ότι υπήρχαν επιχειρηματίες οι οποίοι προσαρμόστηκαν στις ανάγκες τις οικονομικές και προσαρμόστηκαν και στις ανάγκες των πιθανών δυνητικών καταναλωτών στο εξωτερικό. Τι είναι αυτό που τους έκανε? Νομίζω το βασικό είναι προσαρμόστηκαν, το βασικό κριτήριο κύριε Πρωτοκάλλη, προσαρμόστηκαν στις ανάγκες των αγορών των οποίων σκοπεύανε ή σκοπεύουν ή έχουν κάνει τις εξαγωγές τους. Είναι βασικό κριτήριο αυτό. Η εξαγωγή να ξεκινά από τις ανάγκες που έχει ο καταναλωτής στη χώρα την οποία σκοπεύουμε να κάνουμε την εξαγωγή και όχι να ξεκινάμε από τις ανάγκες τις οποίες έχει η δική μας επιχείρηση εδώ. Κύριε Φωτιάδη, πόσο σημαντική είναι η μικρομεσαία επιχείρηση και γιατί είναι σημαντική? Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέγατε προηγουμένως. Με χαρά ακούμε. Η ελληνική επιχείρηση στράφηκε πλέον στον εξαγωγικό της χαρακτήρα
Γιατί πολύ απλά η εσωτερική αγορά έχει συρρυκνωθεί τόσο πολύ, μαζεύοντας το χρήμα το κράτος με τη φορολογία του, οπότε πλέον η ελληνική αγορά έχει σταματήσει να καταναλώνει, οπότε ο επαγγελματίας, θέλοντας να αναπτυχθεί και να προχωρήσει, στράφηκε στην εξωτερική αγορά. Τι κάνει δηλαδή, δεν εφησυχάζει ο επιχειρηματίας, όπως δεν εφησυχάζει και ο οικογενειάρχης. Ψάχνει να βρει τι θα τον βοηθήσει να θρέψει την οικογένειά του, τον οικογενειάρχη, και θα τον βοηθήσει να σώσει την επιχείρησή του και τους εργαζομένους. Γιατί πάρα πολλοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες τους εργαζόμενους βλέπουν σαν μέλη της οικογένειάς τους. Ανησυχεί λοιπόν. Ψάχνει λύσεις συνέχεια. Αυτό κάνει ένας επιχειρηματίας. Και αποδείχθηκε ότι ακόμα και σε καιρούς οι οποίοι είναι δύσκολοι, οι εξαγωγές κατάφεραν να ανέβουν γιατί ένας επιχειρηματίας ψάχνεται. Αυτό θέλω να το κρατήσετε, κυρίες και κύριοι, στο πίσω μέρος του μυαλού σας, γιατί το αναζητώ. Καινούργια πράγματα, αναζητώ άλλα πράγματα, προσπαθώ να προσαρμοστώ σε καταστάσεις. Είναι κάτι που θα μας απασχολήσει και στο πολιτικό μέρος αυτής της εκπομπής. Επομένως, κύριε Φωτιάδη, ένα από τα χαρακτηριστικά ενός πετυχημένου ανθρώπου, μιας πετυχημένης κοινωνίας, είναι ότι δεν μένει στάσιμη και ότι αναζητά λύσεις για να ξεφύγει από τα προβλήματά της. Έτσι δεν είναι, και πρακτικές λύσεις. Έχω ξαναπεί και άλλη φορά εδώ μαζί σας, νομίζω, κύριε Πορτοκάλι, ότι ο Έλληνας είναι απόγονος του Οδυσσέα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόβλημα ή οποιαδήποτε σκέψη κάνει, δίνει και τη λύση του. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Έλληνας έχει ανακαλύψει ότι η ελληνική αγορά τελείωσε. Αυτό το ξέρουμε, δεν χρειάζεται αποδείξεις. Οπότε ψάχνει να βρει καινούργιες αγορές. Όπου βρει αγορά, μπαίνει. Με οποιαδήποτε διαδικασία μπαίνει και λειτουργεί. Εκείνο όμως που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των ελληνικών επιχειρήσεων, και νομίζω ότι είναι γύρω στο 85-90%, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είπατε, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε όλο το μέγεθος. Ο υπάλληλος γίνεται ένα με το αφεντικό, γινόμαστε μια οικογένεια και έτσι προχωράμε. Έχουμε όμως ένα ελάττωμα. Δεν μπορούμε, γιατί δεν έχουμε τη στήριξη της πολιτείας και των θεσμών στη χώρα μας, ώστε να μπορέσουμε τα προϊόντα μας να τα προβάλλουμε στην ευρωπαϊκή και μεγαλύτερη αγορά. Οπότε έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού δυναμικού το οποίο δεν μπορεί να κάνει εξαγωγές. Εμείς λοιπόν είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και παλεύουμε να βοηθήσουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση για να μπορέσει να κάνει εξαγωγές και αυτή. Αυτό το κάνετε και ως πρόεδρος της Συνδέσμου Επιχειρηματίων Θεσσαλονίκης, δεν είναι? Βεβαίως. Και προσπαθείτε και από το επιμελητήριο να βοηθήσετε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες έτσι ώστε να προσπαθήσουν να βρουν αυτό που λένε ισχύς εντιανώσει και να προχωρήσουν. Ήδη στο βιοτεχνικό επιμελητήριο βρισκόμαστε σε μια τέτοια διαδικασία να βρούμε τρόπους πώς θα βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να κάνουμε εξαγωγές. Ξέρετε, ίσως να μην είναι και τόσο δύσκολο, αρκεί να το πραγματικά μαζί με να υπάρχει πρώτα απ' όλα βούληση θέλει. Και μετά να υπάρχει ικανότητα να εφαρμοστεί. Γιατί όταν έχεις πέντε ομοειδείς επιχειρήσεις και καταφέρουν να συνεργαστούν, είναι σαν να κάνουν μια μεγάλη. Άρα να έχετε και οικονομίες κλίμακος, να έχετε και καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την προώθηση, να συνεργαστείτε και να βγάλετε αποτελέσματα. Μπορείτε να το πετύχετε αυτό το Έλληνας επιχειρηματίες σε συνεργασία. Με ένα φορέα όμως δεν βοηθάει. Αυτό είναι σίγουρο. Αν και εφόσον έχουμε την πολιτεία και έναν φορέα να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια, είναι σίγουρο ότι θα πετύχουμε στην προσπάθειά μας. Βέβαια, το θέμα είναι να μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε την προσπάθεια, έτσι. Τι χρειάζεται γι' αυτό? Νομίζω ότι ο πρόεδρος εδώ είναι ο πλέον ικανός για να μπορέσει να μας βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Το συζητάμε συνέχεια και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να το εφαρμόσουμε και νομίζω ότι είμαστε στο τελικό στάδιο, θα βρούμε σίγουρα να προτείνουμε κάτι στον κόσμο. Είστε σεμνός άνθρωπος, κύριε Σκαρλάτου, και λίγοι ξέρουν ότι έχετε βοηθήσει πάρα πολλές συνενώσεις επιχειρήσεων και σε ομάδες παραγωγών. Θα ήθελα λίγο να συμπληρώσω τον πρόεδρο, τον κύριο Φωτιάδη. Δεν θα ολοκληρώσω το δισκέ του συλλογισμού για να θέσω το ερώτημα, αλλά είμαι ευγενής με τους καλεσμένους μου. Συνεχίζω. Θα ήθελα να συμπληρώσω, μην πάμε σε άλλη ενότητα. Θα ήθελα να συμπληρώσω και να πω ότι, αν πάρουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, να δούμε το ελληνικό προϊόν, το λάδι. Θα δείτε, ας πούμε, τα στατιστικά ότι τις τελευταίες δεκαετίες το περισσότερο προϊόν έφευγε ως χύμα στην Ιταλία. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια αυτή η αύξηση του χύματος αρχίζει και μειώνεται. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιες ποσότητες οι οποίες δεν πουλούνται πλέον χύμα στην Ιταλία μένουν εδώ στην Ελλάδα. Έχει δημιουργηθεί στην εταιρεία ένα τμήμα το οποίο, τυχή εταιρεία, ότι έχει δημιουργηθεί ένα τμήμα το οποίο έχει συσκευάσει το προϊόν, mm-hmm. έχει δημιουργήσει μια ποιότητα του προϊόντος, έχει δημιουργήσει μια προστιθέμενη αξία και αυτό σταδιακά το βγάζει προς το εξωτερικό.
Σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε, αυτό που είπε και ο Πρόεδρος και συμφωνώ μαζί του, πρέπει να προσαρμόζουμε τα δεδομένα των αναγκών των καταναλωτών στις δικές μας, να δούμε δηλαδή τις ανάγκες των επιχειρήσεων των καταναλωτών έξω, των διανομέων, των εισαγωγείων, και εκεί να προσαρμόσουμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό το έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια, εκεί οφείλεται ένα μικρό μερίδιο της αύξησης, δηλαδή πετύχαμε να δούμε τι ζητάει η αγορά, ποιες είναι οι αγορές που ζητάνε περισσότερο. Ας πούμε το συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο σας έφερα. Μειώσαμε τις ποσότητες χύμα που πουλούσαμε στην Ιταλία, τις μειώσαμε όχι δραστικά, αλλά τις μειώσαμε σε ένα ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το ελάχιστο ποσοστό το οποίο έμεινε στην Ελλάδα τυποποιήθηκε. Άρα μπήκε σε μια διαδικασία να δημιουργήσουμε μια όμορφη συσκευασία, να δημιουργήσουμε ένα όμορφο label και αυτό να έχει βρει τον κατάλληλο αγοραστή στις αγορές του εξωτερικού. Ναι. Αυτό όμως, όλες αυτές τις προσπάθειες δεν είναι άμερη. Η ομάδα τους και ο σύνδεσμός τους των βιομηχανιών Ελαιολάδου, η οποία έχει καταφέρει και έχει βρει διάφορα προγράμματα και τους έχει ενώσει και τους έχει βγάλει. Ισχύει εντιανώσει, κύριε Πορτοκάλι. Ισχύει εντιανώσει. Και εσείς ξέρετε καλύτερα, γιατί πολλά από αυτά τα είχατε βγάλει εσείς και τα έχετε δουλέψει μαζί τους. Ισχύει εντιανώσει είναι. Σε αυτό το κομμάτι είναι ισχύει εντιανώσει. Δεν μιλώ η ισχύει εντιανώσει ότι έχει να κάνει σχέση με τη δημιουργία του πρωτογενούς προϊόντος, να δημιουργήσουμε τη συσκευασία, την ποιότητα του προϊόντος, το label, αλλά μιλάω για την εξωστρέφεια. Νομίζω η ισχύ εντιανώση είναι ο σύνδεσμος Ελαιολάδου, είναι από τα καλά παραδείγματα στην Ελλάδα. Άρα, δύο πράγματα από ό,τι κατάλαβα χρειάστηκαν εδώ. Χρειάστηκε πρώτα απ' όλα να αλλάξει φιλοσοφία ο βιομήχανος, ο παραγωγός, ο έμπορος. Όχι αλλάξει ο βιομήχανος τόσο, όσο ο παραγωγός, αυτό που είπε και ο κύριος Φωτιάδης, ο μικρομεσαίος. Να προσαρμοστεί ότι πλέον το χήμα έχει τελειώσει πλέον για την Ελλάδα. Θα πρέπει να μπούμε σε διαδικασίες τυποποίησης του προϊόντος. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει και ένας φορέας, ο οποίος τις αλλαγμένες φιλοσοφίες των μικρομεσαίων θα τις ενώσει και θα τις δώσει εξωστρέφεια. Αυτό τελικά έγινε. Υπάρχουν πολλοί φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν τέτοιο. Μέχρι και τα επιμελητήρια, ας πούμε, τελευταία βλέπω και προς τιμή τους έχουν αναλαμβάνουν δράσεις εξωστρέφειας τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έχουν καταλάβει τις ανάγκες πλέον της ελληνικής οικονομίας ότι το συνάλλαγμα είναι αυτό που θα βοηθήσει να ξεπεράσουμε την κρίση. Εσείς πώς σκέφτεστε και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε, κύριε Φωτιάδη, να βοηθήσετε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες μέσα από πρακτικές κινήσεις του συνδέσμου των επιχειρηματιών αλλά και μέσα από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης? Έχετε στοχευμένες δράσεις στο μυαλό σας, στοχευμένα επαγγέλματα, τα έχετε ξεκαθαρίσει αυτά, τα έχετε βάλει κάτω, τα έχετε δουλέψει? Ήδη είμαστε στην επεξεργασία αυτών των επαγγελμάτων και στην όλη διαδικασία. Το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημά μας είναι στην κουλτούρα του Έλληνα επιχειρηματία, του Έλληνα επαγγελματία, του Έλληνα μικρομεσαίου. Δύσκολα μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό το κομμάτι. Αυτή είναι η αναμονή μας. Μόλις πάρουμε το πράσινο φως, εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Δυστυχώς όμως θέλει το χρόνο του. Έδωσε όμως ένα καλό παράδειγμα ο κύριος Καρλάτος προηγουμένως, το οποίο το βλέπουμε να γίνεται στην πράξη. Αλλάζουν φιλοσοφία κάποιοι επιχειρηματίες. Συγκεκριμένα στο Ελαιόλαδο άλλαξαν φιλοσοφία κάποιοι. Βρέθηκαν φορείς, είτε αυτός είναι ο σύνδεσμός ή κάποιοι άλλοι φορείς, και ανέλαβαν κοινές δράσεις, ισχύς ενδιανώσει. Και είπε το πρακτικό αποτέλεσμα ο κύριος Καρλάτος. Το χήμα λάδι που έφευγε έχει μειωθεί. Και έχει μειωθεί πολύ, γιατί ακριβώς και φιλοσοφία άλλαξαν οι επιχειρηματίες σιγά-σιγά, αλλά και σύνδεσμοι δούλεψαν. Κάτι τέτοιο νομίζω είναι κάτι που χρειαζόμαστε και εδώ και στην Κεντρική Μακεδονία. Τα παραδείγματα υπάρχουν. Το θέμα είναι όμως ότι οι επαγγελματίες, δυστυχώς ακόμα και σήμερα το ξαναλέω, είναι της κουλτούρας αυτής που λέω. Δύσκολα μπορούν να ξεφύγουν και να μπουν σε μια οργανωμένη ομάδα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ξεπεράσουν γρήγορα. Εμείς προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε τις πληροφορίες και όλα τα στοιχεία που έχουμε για να μπορέσουμε να τους πείσουμε να ενταχθούν σε μια τέτοια ομάδα. Βλέπετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και τώρα θα αλλάξουμε σιγά σιγά το κλίμα της συζήτησης και αν χρειαστεί θα ξαναεπιστρέψουμε σε αυτό. Βλέπετε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι όταν αποφασίσουμε και ανησυχούμε για αυτό που κάνουμε και προσπαθούμε και δουλεύουμε και έχουμε στρατηγική και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, τα αποτελέσματα θα έρθουν. Το χήμα λάδι ήταν κάτι που μειώθηκε. Βλέπουμε ότι οι εξαγωγές στην Ελλάδα, παρότι το γήπεδο είναι ακόμα άγωνο και στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ καλά, αυξάνονται, γιατί κάποιοι προσπαθούν να προσαρμοστούν, εργάζονται, έχουν βάλει στόχους και προχωράνε. Και το ζήτημα είναι ένα. Το ζήτημα είναι εμείς με ποιους θέλουμε να είμαστε. Εμείς θέλουμε να είμαστε με αυτούς που προσπαθούν. Θέλουμε να είμαστε με αυτούς που φέρνουν αποτελέσματα. Θέλουμε να είμαστε με αυτούς που κράτησαν ζωντανές επιχειρήσεις τους και κράτησαν τα σπίτια τους. Ή θέλουμε να μιζεριάζουμε συνέχεια και να λέμε ότι όλα δεν πάνε καλά? Ναι, είναι κάποια πράγματα που δεν πάνε καλά. Δεν πρέπει εμείς όμως να κάνουμε κάτι, να φύγουμε από τον καναπέ μας? Και τι σημαίνει να φύγουμε από τον καναπέ μας? Να κάνουμε μια δουλειά, να προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε καλύτερους πολιτικούς, να αγωνιστούμε προς μια κατεύθυνση. Όλα τα πράγματα δικά μας είναι. Και τους πολιτικούς που μας αξίζουν καλώς κακώς έχουμε και την επιχειρηματικότητα που μας άγγιζε μέχρι τώρα καλώς κακώς είχαμε. Και είναι κρίμα για ένα έθνος
από τον καιρό που δεν είχε ακόμα κράτος, κατακτούσε όλο τον κόσμο και μιλώ για τον καιρό της Τουρκοκρατίας, όπου οι Έλληνες επιχειρηματίες αλώνησαν τον κόσμο και ήταν διεθνείς επιχειρηματίες, με αυτό το εμπορικό δαιμόνιο, να μην μπορεί να αλλάξει τον τόπο του και να μην μπορεί να αλλάξει πρώτα απ' όλα το ίδιο το σπίτι. Κύριε Σκαλά, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Ναι, θα ήθελα να συμπληρώσω και γιατί θα πρέπει να πενέψουμε και τα του οίκου μας. Θα ήθελα να σας πω ότι στην Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή της Σημαθίας λειτουργεί το Δίκτυο Ελληνικών Κονσερβοποιημένων Προϊόντων, το οποίο λειτουργεί από τα τελευταία 20 χρόνια και έχει δείξει μια δυναμική ως προς την εξωστρέφεια. Συμμετέχουν όλες οι κονσερβοποιημένες επιχειρήσεις, γιατί πήραμε το παράδειγμα του ελαιολάδου και δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε και παραδείγματα καινοτόμα τα οποία υπάρχουν στην κεντρική Μακεδονία. Όπως επίσης και η κοινοπραξία ομάδων παραγών, η οποία ιδρύθηκε τα τελευταία 4 χρόνια πάλι στην περιοχή της Σημαθίας, όπου έχουν ενωθεί όλοι οι συνεταιρισμοί αγροτικών προϊόντων και ασχολούνται είτε με την κοινή εμπορία είτε με την κοινή προμήθεια πρώτων και βοηθητικών υλών για τα προϊόντα τους. Και να πούμε και κάτι εδώ πέρα, ότι εγώ εξεπλάγιν πριν από 1,5 χρόνο είχα την τύχη να πάρω συνέντευξη έναν από τους κορυφαίους αυτής εδώ της προσπάθειας, των 17 μεγάλων κονσερβοβιομηχανιών της Βόρειας Ελλάδας, που περισσότερες είναι στην κεντρική Μακεδονία, και να μάθω κάτι που μου έκανε εντύπωση και χάρηκα πολύ, κύριε Σκαλάτο, για να το μάθετε και εσείς, κυρίες και κύριοι, και να χαρείτε όσοι δεν δείτε εκείνη την εκπομπή. Η κονσέρβα μας, η κομπόστα μας έχει παγκόσμια πρωτιά. Είναι το προϊόν που πουλιέται περισσότερο από όλα στον κόσμο. Δηλαδή η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστής στην κονσέρβα κομπόστα, το ρουδάκινο. Στατιστικά κατέχει το 50% της παγκόσμιας παραγωγής. Και το προϊόν μας είναι 99% εξαγώγημο. Με δεύτερο στους Κινέζους. Ναι. Μια παγκόσμια πρωτιά ελληνική που την κάνει η κομπόστα, που την κάνει η Μακεδονία. Και που η οικονομοτεχνική έχει βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Εννοείται. Το λέμε έτσι. Καλώς. Προχωράμε. Κύριε Σκαρλάτου, τώρα να περάσουμε σε κάτι άλλο. Εσείς μου είπατε. Επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι, κύριε Πορτοκάλι. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι στη συνέχεια αυτό που είπατε προηγουμένως, είναι το ότι θα πρέπει πλέον ο Έλληνας επαγγελματίας να αρχίσει να συντάσσεται, να επιλέγει ομάδες με τις οποίες θα συνταχθεί για να προωθήσει την εργασία του. Εμείς έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Μπορεί, πρέπει να έρθει μαζί μας, να ενισχύσει την προσπάθειά μας για να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό που είπατε, πρέπει να σηκωθεί πλέον από τον καναπέ. Πρέπει να γίνει ενεργός πολίτης. Πρέπει να λαμβάνει μέρος στα του οίκου του. Και επαγγελματικά και στο σπίτι του. Να μην αφήνει σεμινάριο για σεμινάριο που γίνεται επαγγελματικό. Συνάντηση για συνάντηση που γίνεται με φορείς επαγγελματικούς. Να μπλέξει όλους τους φορείς. Να πάει και να ζητάει. Τι κάνετε για το δικό μου φορέα της κατασκευής, για παράδειγμα. Τι κάνεις επιμελητήριο, τι κάνεις σύνδεσμε, τι κάνεις εσύ. Τι μπορώ να κάνω εγώ για να βοηθήσω. Πώς μπορώ να κάνω την επιχείρησή μου καλύτερη. Πράγματα σημαντικά. Αλλά αυτό πρέπει σιγά σιγά να το κάνουμε και στις κοινωνίες μας. Γιατί δυστυχώς βρίσκουμε πολλές φορές πολιτικούς απέναντί μας, οι οποίοι δεν κατάνουν όλη αυτή τη φιλοσοφία. Και εγώ θέλω να θέσω το ερώτημα. Λέτε εδώ, μου είπατε ότι ανήκετε σε μια κίνηση συμφωνίας πολιτών. Είναι μια κίνηση συμφωνίας πολιτών η οποία θέλει να αλλάξει τα πράγματα γενικά. Είναι μια κίνηση συμφωνίας πολιτών η οποία θέλει να αλλάξει τα πράγματα στον τόπο της. Και γιατί την έχετε κάνει, κύριε Σκαλά, θα μου πείτε. Τι είναι αυτή η κίνηση συμφωνίας πολιτών? Η κίνηση συμφωνίας πολιτών είναι μια ομάδα προβληματισμού η οποία έχει δημιουργηθεί στο Ρεοκάστρο, στο Δήμο Ρεοκάστου. Έχει να κάνει σχέση με τον εντοπισμό, καταγραφή όλων των προβλημάτων, καθώς επίσης και τον εντοπισμό των δυνατοτήτων τις οποίες δίνει η περιοχή, ώστε να προχωρήσουμε σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο και να κάνουμε προτάσεις προς την αρχή σε σχέση με την ανάπτυξη της περιοχής μας. Τι είδους προτάσεις δηλαδή, τι το διαφορετικό έχει? Τελείως διαφορετικό. Σήμερα η κατάσταση η οποία έχει περιέλθει ο Δήμος Ρεοκάστρου, όπως την βλέπετε και εσείς, είμαστε σε μια απραξία. Υπάρχουν γεγονότα και καταστάσεις είτε για το δάνειο ενδεχομένως το οποίο θα με ρωτήσετε σε σχέση με το Δήμο. Υπάρχουν προχειρότητες ό,τι έχει να κάνει σχέση της τελευταίας στιγμής αποφάσεις. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο, δεν υπάρχει ένα όραμα. Αυτή η ομάδα και η κίνηση η οποία έχει ιδρυθεί έχει να κάνει σχέση το να δημιουργήσουμε ένα όραμα, να δημιουργήσουμε ένα αφήγημα για το Δήμο, να βάλουμε κάτω τις προϋποθέσεις και τις παραμέτρους σε ποιους τομείς μπορεί να αναπτυχθεί ο Δήμος, είτε αυτός είναι ο κοινωνικός τομέας, είτε είναι ο αναπτυξιακός τομέας με νέα έσοδα για τον Δήμο. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και να βρούμε έργα τα οποία πραγματικά θα δώσουν επνοή στην περιοχή μας.
Είναι μια δυναμική περιοχή, είναι η μιαστική, αστική και αγροτική. Ο προβληματισμός της ομάδος βρίσκεται και στους τρεις τομείς αυτούς, το πώς θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τους αγρότες μας, πώς θα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε, όλους τους πολίτες της αστικής πόλης του Ρεοκάστρου, ώστε να δώσουμε μια νέα δυναμική και ένα νέο όραμα και να ξεφύγουμε από αυτό το τέλμα το οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Η αλήθεια είναι πως μιλήσαμε και είδαμε κάποια πράγματα όσον αφορά το δάνειο. Μου φανήκατε έκπληκτος και προσπαθώ να καταλάβω γιατί είστε έκπληκτος που μια δημοτική αρχή παίρνει ένα δάνειο για να κάνει κάτι για τον τόπο του. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να μας το εξηγήσετε. Γιατί πολλή κουβέντα έγινε για αυτό το δάνειο, για το σκέπαστο του κολυμβητηρίου Νεθαρό, που έχει πάρει ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου. Πολλοί τον κατηγορούν ότι είναι προεκλογική κίνηση. Θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας για να φτάσουμε να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε πώς επιχειρηματικές σκέψεις, επιχειρηματικοί τρόποι δράσης μπορούν να βοηθήσουν έναν τόπο να αναπτυχθεί καλύτερα από να το βλέπεις καθαρά με κριτήρια τα οποία είναι διαφορετικού είδους από τα κριτήρια του management και μιας λογικής διοικητικής διαφορετική από αυτή που έχουμε μάθει να εφαρμόζουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Να είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Πόλη, Πολιτεία, Πολιτική. Νομίζω ότι στο προηγούμενο ημίωρο είδαμε κάποια πράγματα από μια διαφορετική προσέγγιση, από μια διαφορετική γωνία. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι σε αυτήν την εκπομπή προσπαθούμε τα πράγματα να τα βλέπουμε από μια διαφορετική προσέγγιση, από μια διαφορετική γωνία, αλλά πρέπει να έχουμε απέναντί μας και τους κατάλληλους καλεσμένους, έτσι ώστε να παίρνουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας που θέλουν μια άλλη προσέγγιση και μια άλλη οπτική γωνία. Η μια άλλη προσέγγιση και άλλη οπτική γωνία, κυρίες και κύριοι, είναι το πώς μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην πολιτική με έναν διαφορετικό τρόπο. Έθεσα ένα ερώτημα στον κύριο Σκαρλάτο. Ο χρόνος μας πίεζε και έπρεπε να δώσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έθεσα ένα ερώτημα όσον αφορά κάτι που συμβαίνει στην περιοχή του Ρεοκάστρου, στο Δήμο Ρεοκάστρου, όπου πήραν ένα δάνειο για να κάνουν τη σκεπή, το σκέπασμα του κολυμβητηρίου. Θα λέω στον κύριο Σκαρλάτο, πάρθηκε το δάνειο, θα πάρθει. Όχι, όχι, δεν έχει πάρθει το δάνειο. Είμαστε στη διαδικασία, σύμφωνα με την πρώτη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, είμαστε σε μια διαδικασία αναζήτησης τραπεζικού οργανισμού, ο οποίος θα χρηματοδοτήσει το δάνειο. Γιατί υπάρχει όμως όλη αυτή η ανακατοσούρα για αυτό το δάνειο και όλη αυτή η αντίδραση? Να σας πω γιατί. Καταρχήν δεν είναι κανείς αντίθετος με την ολοκλήρωση του έργου αυτού. Είναι ένα έργο πνοής για την πόλη του Ρεοκάστρου. Θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα έχει κόσμο από άλλες περιοχές στο κολυμβητήριο, θα υπάρχουν διάφορα έσοδα, τα οποία ουσιαστικά και εφόσον υπάρξει και μελέτη, νομίζω ότι θα καταλήξει ένα business plan το οποίο τελικά θα είναι θετικό προς το Δήμο. Το ζήτημα το οποίο θέτουμε και προβληματιζόμαστε και νομίζω όχι μόνο εμείς, προβληματίζονται όλοι οι ρεοκαστρίτες, είναι ο χρόνος του δανείου. Το ποσό του δανείου, δεν υπάρχει μελέτη, παραιτήσεις των Προέδρων της Οικονομικής Επιτροπής. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η διοίκηση η σημερινή είχε 4 χρόνια διοικεί το Δήμο και σαφώς είχε όλο το περιθώριο του χρόνου 4 χρόνια να αναζητήσει άλλους τρόπους χρηματοδότησης και όχι τελευταία στιγμή, ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, να πάμε σε μια προεκλογική φιέστα ενός δανείου 1.800.000 χωρίς να γνωρίζουμε εξ αρχής ποιο είναι το κόστος του έργου, πόσο σε πόσο καιρό θα ολοκληρωθεί, πόσο θα στοιχήσει, πόσο είναι το δάνειο, τι επιτόκιο έχει. Μπαίνουμε δηλαδή σε κάποια βαθιά νερά, τα οποία στο τέλος θα έχουν μια κατάληξη, η οποία θα είναι αρνητική για το σύνολο των πολιτών. Δηλαδή η αύξηση των τελών, των δημοτικών τελών, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τα τεχνολογία, τα μελλοντικά τα οποία θα δημιουργηθούν. Εμείς εκεί που διαφωνούμε
Και διαφωνούμε ριζικά είναι στο σημείο ακριβώς αυτό. Γιατί στο σημερινό χρόνο αποφασίζει η Δημοτική Αρχή να πάρει ένα τέτοιο δάνειο? Γιατί τα 4 χρόνια τα οποία διοικεί δεν έψαξε άλλους τρόπους χρηματοδότησης που υπήρχαν άλλοι τρόποι χρηματοδότησης χωρίς να επιβαρυνθούν οι πολίτες στο Ρεοκάστρο, όπως έχουν και άλλοι δήμοι, είτε αυτό μπορεί να λέγεται ΕΣΠΑ, είτε μπορεί να λέγεται συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, πολλές μορφές χρηματοδότησης, οι οποίες στο τέλος δεν επιβαρύνουν το δημότη μας. Αυτές είναι οι ανησυχίες μας, σαφώς είμαστε σαφώς υπέρ του έργου, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο, έτσι όχι όμως με βίαιους τρόπους και προεκλογικές με μεθόδους της δεκαετίας του 80. Mm-hmm. Δηλαδή να πάρω ένα δάνειο σήμερα για να δημιουργήσω αυτό το έργο και εφόσον δημιουργήσω αυτό το έργο, η επιβάρηση τελικά να πάει στην επόμενη διοίκηση και στο τέλος το τελικό καταναλωτή, τον πολίτη δηλαδή του Ρεοκάστρου. Εκεί ακριβώς είναι η διαφωνία μας και όχι ως την ουσία, και η ουσία είναι η αποπεράτωση του έργου. Επειδή είπατε για 2 έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία, μιλήσατε για τις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα και μιλήσατε και για τα ΕΣΠΑ και για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που γίνονται με προγράμματα που μπορείς να πάρεις από την περιφέρεια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς άλλωστε το ξέρετε καλά, το κάνετε δουλειά στο επάγγελμά σας και έχετε βοηθήσει πάρα πολλούς συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις με δράσεις απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχειρήσεις. Εγώ θέλω να δούμε ένα πράγμα πρώτο που είναι το ίδιο σημαντικό και πολύ καλό να το προσεγγίσει τη φιλοσοφία του. Πώς μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει, πριν πάμε στα χρηματοδοτικά εργαλεία, που είναι σημαντικά και νομίζω ότι θα προλάβουμε να μιλήσουμε για αυτά, πώς μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει την επιχειρηματικότητα, την τοπική επιχειρηματικότητα, υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της επιχειρηματικότητας? Υπάρχει τρόπος? Ναι, σαφώς υπάρχει τρόπος και δεν δημιουργηθήκαμε σήμερα ώστε να το εφαρμόσουμε εμείς. Το εφαρμόζουν άλλες περιοχές ευρωπαϊκές, το εφαρμόζουν και άλλοι δήμοι ενδεχομένως στην Ελλάδα. Ακριβώς αυτό κάνει η Συμφωνία Πολιτών, η κίνηση την οποία έχουμε δημιουργήσει. Προβληματιζόμαστε, ελέγχουμε, διαπιστώνουμε, αποτυπώνουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Ρεοκάστρου έχει 2 βιομηχανικές περιοχές. Αυτές οι 2 δημοτικές βιομηχανικές περιοχές, και ο κύριος Φωτιάδης θα μας τα πει και καλύτερα γιατί είναι και πιο εξειδικευμένος, θα κάνουν ένα γενικό περίγραμμα. Mm-hmm. Αυτές οι 2 βιομηχανικές περιοχές τα τελευταία 10 χρόνια, 15 χρόνια είναι παραμελημένες. Αυτό που δίνει ζωή στο τέλος στο Δήμο Ρεοκάστρου είναι αυτές οι βιομηχανίες οι οποίες υπάρχουν, λειτουργούν. Άλλες έχουν βιώσει την κρίση, την έχουν βιώσει πολύ σκληρά και έχουν κλείσει. Άλλες βρίσκονται στο σημείο να ξεπεράσουν το στάδιο της κρίσης και άλλες έχουν πάει μπροστά. Mm-hmm. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να τις δώσει πνοή. Είτε αυτή η πνοή μπορεί να λέγεται με έργα υποδομής, είτε με ανταποδοτικότητα, αυτό επεξεργαζόμαστε τώρα, μια ανταποδοτικότητα που να είναι προς όφελος και της επιχείρησης αλλά και του Δήμου. Ο Δήμος θα πρέπει να έχει μια απόλυτη εναρμονία σχέσης με τις επιχειρήσεις αυτές, διότι αυτές οι επιχειρήσεις στο τέλος μπορούν να βοηθήσουν με ένα πρόγραμμα το οποίο επεξεργαζόμαστε και θα προτείνουμε να φτάσουν και στην κάποια μείωση της ανεργίας η οποία υπάρχει στο Ρεόκαστρο. Η σημερινή τοπική αρχή, η σημερινή δημοτική αρχή, κύριε Φωτιάδη, βοηθάει τους επιχειρηματίες, επειδή πάρα πολλοί από τα μέλη σας είναι βιοτέχνες, έχουν εργοστάσια στην περιοχή, στις 2 βιομηχανικές περιοχές του Ρεοκάστρου. Νιώθετε ότι την βοηθάει η δημοτική αρχή την επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία στο Ρεοκάστρο? Καθόλου. Και όταν λέω καθόλου. Πολύ απόλυτο. Δεν είμαι, φυσικά δεν είμαι. Είμαι απόλυτο σε αυτό το πράγμα. Καταρχήν. Το επιχειρήν για τους Δήμους, γενικά της ευρείας περιοχής της Θεσσαλονίκης, ο επιχειρηματίας είναι μονάχα για τα δημοτικά τέλη. Και δεν φροντίζει σε καμία περίπτωση να είναι κατά κάποιο κομμάτι ανταποδοτικός. Mm-hmm. Εμείς δεν θα μείνουμε βέβαια εκεί. Εμείς κοιτάμε σε ευρύτερη έννοια το θέμα. Εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά στους επαγγελματίες, να είμαστε ανταποδοτικοί και όχι μόνο όσον αφορά τα τέλη γενικά για την εργασία. Εδώ χρειάζονται έργα υποδομών, δρόμοι. Υπάρχουν μαγαζιά που για να πάει ο άλλος στο μαγαζί του σήμερα δυσκολεύεται. Και αν είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε ΒΠΑ και να μην έχουμε δρόμους. Πάρτε, θέλετε να πάρετε τη συμμαχική, θέλετε να πάρετε τους κάθε τους δρόμους, δείτε τους δρόμους και πείτε μου αν αυτοί οι δρόμοι είναι δρόμοι για να πας σε περιβάλλον εργασίας. Και φυσικά όχι. Και φυσικά κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Τα χόρτα είναι 2 μέτρα. Για να πεις ότι θα στρέψω εγώ στο δρόμο και θα βγω στον κεντρικό το δρόμο, κάνεις το σταυρό σου και λες Παναγία μου μην έρθει κανένας από απέναντι. Δεν ασχολείται κανένας με αυτό. Πέρα από τις λακκούβες, πέρα από τα έργα υποδομής, πέρα το ότι οι δρόμοι δεν έχουν φωτισμό, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή στη ζούγκλα θα πας, θα βρεις και 5 λάμπες. Στη συμμαχική οδό δεν έχει λάμπες. Αν είναι δυνατόν. Φυσικά μιλάω και για τη βιομηχανική περιοχή, γιατί είμαι εγκατεστημένος στη βιομηχανική περιοχή.
μεγάλο κομμάτι το οποίο ανοίγει στο Δήμο Ρεοκάστρου και, και φυσικά μιλάμε και για το Δήμο Δέλτα. Έρχονται και παίρνουν τα σκουπίδια μας, αυτά είναι τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου, έρχονται και παίρνουν τα σκουπίδια μας, αν δεν ήσουν, μία φορά την εβδομάδα. Τα δικά μου σήμερα είναι ακόμα απ' έξω. Δεν ξέρω αν δεν ήρθε ακόμα η εβδομάδα. Ενώ πληρώνονται σχετικά υψηλά δημοτικά τέλη, έτσι, σαν βιομηχανία. Πολύ υψηλά, όχι ψηλά, πολύ υψηλά. Και δυστυχώς δεν έχει καμία ανταποδοτικότητα. Αυτά λοιπόν εμείς τα προβλήματα όλα, είμαστε, όπως είπε ο Πρόεδρος, είμαστε στη διαδικασία, τα μελετάμε, ξέρουμε τις λύσεις τους, θα τις δώσουμε τις λύσεις τους. Τα περισσότερα είναι εύκολα προβλήματα, δεν είναι δύσκολα. Μπορούν να δοθούν άμεσες λύσεις. Το θέμα είναι, κύριε Πορτοκάλι, η πολιτική σκοπιμότητα. Δεν μπορώ να δεχτώ κάτι άλλο. Δεν δέχομαι δηλαδή. Για να δούμε λίγο κάτι, κύριε Φωτιάδη. Αυτές οι βιοτεχνίες, μικρομεσαίες την πλειοψηφία τους, απασχολούν έναν αριθμό εργαζομένων. Απασχολούν ανθρώπους. Οι οποίοι άνθρωποι είναι πολίτες και πολλές φορές μπορεί να είναι πολίτες και δημότες του Δήμου Ρεοκάστρου ή πολίτες και δημότες του Δήμου Δέλτα ή πολίτες και δημότες κάποιων ανθρώπων, κάποιων δημοτικών αρχών που οι δήμαρχοι δεν φροντίζουν για αυτές τις βιομηχανίες. Δηλαδή, να το κάνω λίγο πιο απλό. Το ότι δεν είναι όλοι στους δρόμους να παραπονιούνται ότι δεν έχουν να φάνε ή πεινάνε οτιδήποτε οφείλεται στο ότι κάποιες εταιρείες εργάζονται. Και κάποιες εταιρείες δίνουν δουλειά σε ανθρώπους και τους βοηθούν να περνάνε το δύσκολο καιρό με μια σχετική αξιοπρέπεια. Σε αυτούς που σε βοηθούν να η κοινωνία σου να ζει, να επιβιώνει, να έχουν μια σχετική αξιοπρέπεια οι πολίτες, οι δημότες σου, δεν πας ούτε καν να κόψεις τα χόρτα για να, ή δεν ανοίγεις, δεν κάνεις ένα δρόμο για να βοηθήσεις το πανέλα και των εργαζομένων και των επιχειρηματιών έτσι ώστε να δουλεύουν καλύτερα. Δεν είναι λίγο πρωτάκουστο? Δηλαδή, δεν είναι πρωτάκουστο σε κάποιον που σου φέρνει ζωή, εσύ να μην του την επιστρέφεις αυτή τη χαρά που σου δίνει, ή που φέρνει χρήματα, που φέρνει αξιοπρέπεια στον τόπο σου, εσύ να μην τον προσέχεις? Δεν είναι λίγο πρωτάκουστο, δεν είναι πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρο δεν είναι. Δεν είναι ούτε πρωτόγνωρο, ούτε πρωτάκουστο είναι. Ειδικά από τη σημερινή κυβέρνηση, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι. Πώς να το πω, είναι κατάδικος, τον κυνηγάνε, είναι απατεώνας. Ο Ρουβίκονας είναι σε καλύτερη θέση για την κυβέρνηση από ό,τι είναι ο επαγγελματίας. Και αυτό λοιπόν εμείς τα λέμε, φωνάζουμε, αλλά δεν φτάνει μόνο η δικιά μας φωνή. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας πρέπει να γίνει και πολίτης αυτής της χώρας. Πρέπει να έρθει κοντά μας, πρέπει να έρθει μαζί μας για να μεγαλώσει η φωνή μας για να μπορέσουμε να περάσουμε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να γίνονται τόσα πράγματα με το Ρουβίκονα, κανένας να μην τιμωρείται, όλοι να αθώνονται και ο επιχειρηματίας να κάνει το παραμικρό και να τον κλείνουν στη φυλακή. Να τον βγάζουν απατεώνα. Και δεν μιλάμε για επιχειρηματίες που έχουν τα υπερκέρδη, μιλάμε για επιχειρηματίες που ίσως βγάζουν τους μισθούς των εργαζομένων και πορεύουν τις επιχειρήσεις τους. Πολλές φορές χρησιμοποιούν και τα αίτημα και αν τους μείνει κάτι, τους μένουν και κάποια λίγα. Άρα θα έπρεπε να τους βοηθήσουν να βγάζουν περισσότερα και με καλύτερους μισθούς να δίνουν και να προχωρήσει να επιβιώσει αυτός ο τόπος. Κύριε Σκαρλάτο, δεν είναι παράδειγμα. Συμπληρώσω θα ήθελα λίγο στον κύριο Φωτιάδη και να πω ότι δεν υπάρχει πολιτική πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. Υπάρχει μια ατολμία σε όλα τα θέματα. Υπάρχει, όπως σας είπα και προηγουμένως, βρισκόμαστε σε μια περίοδο της δεκαετίας του 80, ότι όλα θα πρέπει να γίνουν κάτω από μια προεκλογική σκοπιμότητα και το χρόνο της προεκλογικής περίοδου, ώστε να δημιουργήσουμε στον πολίτη την αίσθηση ότι κάτι γίνεται. Σαφώς θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή, έχει τεράστια έσοδα από όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Εμείς, σαν Συμφωνία Πολιτών, ήδη επεξεργαζόμαστε και καταγράφουμε όλα τα προβλήματα των επιχειρήσεων, είτε μικρά είτε μεγάλα. Είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο θα δώσουμε όθηση και θα προτείνουμε στη νέα Δημοτική Αρχή ότι αυτό το κομμάτι που λέγεται το ζωντανό κομμάτι των επιχειρήσεων θα πρέπει να παραμείνει ζωντανό. Γιατί θα πρέπει να μείνει ζωντανό? Γιατί πολλοί εργαζόμενοι είναι από τις περιοχές μας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Για να τις δημιουργήσουμε αυτές τις νέες θέσεις εργασίας, θα πρέπει αφενός μεν ο επιχειρηματίας, ο οποίος έχει την επιχείρησή του στο Δήμο μας, να έχει χαμηλότερα τέλη. Ένα. Δεύτερο, να υπάρχει ανταποδοτικότητα των δημοτικών τελών με το χαμηλότερο τέλος, με κάποια ανταπόδοση προς το Δήμο. Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο, καταγράφουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά θα ήθελα να σας πω κάτι. Προχθές ο αξιότιμος δήμαρχος μας έχει δώσει μια συνέντευξη σε μια τοπική εφημερίδα και είπε θα ήθελε να μπει ξανά στην εκλογική διαδικασία, να θέσει τον εαυτό του στην ψηφοφορία τις επόμενες δημοτικές εκλογές για να ολοκληρώσει τα έργα τα οποία δεν ολοκλήρωσε.
Εάν σήμερα κοιτάξω στην κάμερα, κοιτάξω και εσάς και κοιτάξω τον οποιοδήποτε πολίτη του Δήμου Ρεοκάστρου, θα ήθελα να μας πει λοιπόν για ποιο έργο μιλάει ότι θέλει να ολοκληρώσει, αφού εδώ και 4 χρόνια δεν έχει ξεκινήσει κανένα έργο, απολύτως κανένα έργο. Τα προβλήματα είτε μικρά, είτε σε θέματα κοινωνίας, είτε σε θέματα σχολείων, είτε σε έργα υποδομής. Στα πάντα είμαστε σε μια πλήρη απραξία και είμαστε σε μια πλήρη απραξία γιατί αφενός μεν υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι πραγματικά έχουν τη θέληση και τη βούληση, αλλά η κεφαλή δεν έχει αυτή τη στιγμή ένα όραμα. Και το όραμα ποιο είναι? Ότι έχουμε αυτό το σκοπό και αυτό το σκοπό πρέπει να τον ολοκληρώσουμε. Όλα γίνονται κάτω από μια περίοδο προεκλογική, δημιουργούμε μια εικόνα προεκλογικής ευάρειας ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το στέγαστρο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ένα, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε την ίδρυυση της περιοχής της Μυγδονίας. Όλα αυτά κάτω από το σκεπτικό των εκλογών. Όλα αυτά είχε η Δημοτική Αρχή 4 χρόνια να ολοκληρώσει όλα αυτά τα έργα τα οποία πραγματικά είχε υποτίθεται στο σχέδιό της ως προεκλογικά τα οποία κατέθεσε στους πολίτες Ρεοκάστρου. Δυστυχώς, αν πάρουμε σήμερα το προεκλογικό πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής και το σήμερα, θα δούμε μια πλήρη πολιτική απραξία. Και η πολιτική απραξία αφενός προέρχεται το ότι δεν υπήρχε η γνώση, δεύτερον δεν υπήρχε η θέληση και δεν υπήρχε ένα οργανωμένο team στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο να έχει ένα σκοπό συγκεκριμένο με χρονοδιάγραμμα και ένα όραμα ότι στα 5 χρόνια, στα 4 χρόνια τα οποία βρίσκεται στην εξουσία θα πρέπει να ολοκληρώσει κάποια έργα. Ένα δεύτερο κομμάτι έτσι το οποίο επεξεργαζόμαστε και θα ήθελα εν ολίγης να σας πω είναι το θέμα του κοινωνικού θέμα. Το ό,τι έχει να κάνει σχέση, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, το Ρεοκάστρο πλέον έφτασε να βρίσκονται στη Σίτη. Αν πάτε στις εκκλησίες, θα δείτε σε όλες τις εκκλησίες, το έχουμε ζήσει με τον κύριο Φωτιάδη, έχουμε πάει σε πάρα πολλές εκκλησίες, τα Σίτη αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η περισσότερη φτωχή, η κρίση, έχει φτάσει και στην πόλη μας, έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς φτωχούς και ο Δήμος είναι απόν. Πέρα από ένα κοινωνικό φαρμακείο και ένα κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο δεν λύνει τα ζητήματα, εμείς επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο και το οποίο θα καταθέσουμε στη νέα Δημοτική Αρχή και στους πολίτες, το οποίο θα έχει να κάνει σχέση με την επανένταξη αυτών των κοινωνικών ομάδων μέσα στο σύστημα της δομημένης και οργανωμένης κοινωνίας, δηλαδή, όχι στην απραξία. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να σας πω σήμερα το ακριβώς το σχέδιό μας, αλλά οργανώνουμε ένα σχέδιο το οποίο θα καταθέσουμε, το οποίο θα έχει να κάνει σχέση με τη μορφή να τελειώσουν τα συσίτια. Άνθρωποι οι οποίοι είναι άνεργοι και πραγματικά βρίσκονται στη μορφή του συσίτιου θα πρέπει να επανενταχθούν στην κοινωνία. Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο το οποίο θα καταθέσουμε στους πολίτες, το οποίο θα έχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Δηλαδή, πώς μπορεί ο άνεργος ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο συσίτιο να μπορέσει να επανενταχθεί ή να βρει μια μορφή απασχόλησης και να ενταχθεί πλήρως στην κοινωνία. Μπορείτε να αξιοποιήσετε την επιχειρηματικότητα του τόπου σας, έτσι ώστε. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία σας έχω πει και αυτά επεξεργαζόμαστε. Σε σχέση με το γεγονός ότι θέλουμε να δώσουμε μια όθηση στις επιχειρήσεις. Αυτή η όθηση με τις επιχειρήσεις θα έχει μια ανταπόδοση ως προς τους πολίτες. Αυτό επεξεργαζόμαστε στο σχέδιο και αυτό θα καταθέσουμε στους πολίτες ώστε να πάψουμε πλέον να έχουμε συσίτια ή να ελαχιστοποιήσουμε τα συσίτια. Κύριε Ψωμιά, κύριε Φωτιάδη, τι θα μπορούσε να σας πει εσάς μια τοπική αρχή για να σας κάνει να γίνετε πιο συνεργάσιμος με την τοπική αρχή και να μπείτε σε μια διαδικασία να βοηθηθείτε στην επιχειρηματικότητα? Μόνο το πω διαφορετικά. Τι μπορεί να πει μια τοπική αρχή και τι μπορεί να κάνει μια τοπική αρχή, έτσι ώστε εσείς και άρρωγος να γίνετε και να τη βοηθήσετε, αλλά και να κάνετε καλύτερο στην επιχείρησή σας? Καταρχήν πρέπει να είναι ανταποδοτική. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να μιλάει μαζί μου. Δεν γίνεται να παίρνει αποφάσεις η πολιτεία χωρίς εμένα, χωρίς να μου ρωτάει ποια είναι τα προβλήματά μου. Έργα υποδομής. Δεν σας ρωτάνε. Όχι βέβαια. Αλλά η πολιτεία είναι μακριά, είναι η κυβέρνηση. Οι δήμαρχοι δεν έρχονται να σας ρωτήσουν ποια είναι. Και το μεγάλο αστείο, ξέρετε ποιο είναι. Τώρα λέτε, αλλά δεν θέλω να το εμβαθύνω άλλο το θέμα. Και για το κολυβητήριο έχω κάνει πρόταση και για το γήπεδο το κλειστό, το Κονταξοπούλιο έχω κάνει πρόταση στους δημάρχους. Και για επαγγελματική εκπαίδευση έχω κάνει πρόταση. Λοιπόν, το γέλιο είναι ότι υποδομές, ο επαγγελματίας θέλει υποδομές. Ξέρετε ότι δεν έχουμε λεωφορείο για να πάνε στις επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι? Ξέρετε που σταματάει το λεωφορείο και που πρέπει να πάει ο εργαζομένος? Δηλαδή, είναι πράγματα απλά. Αλλά αυτά όμως, για να τα δώσεις λύσεις, πρέπει να κατέβει η δημοτική αρχή στον επαγγελματία. Εμείς ήδη μιλάμε με τους επαγγελματίες της περιοχής. Ήδη έχουμε επαφές και ήδη συγκεντρώνουμε τα προβλήματά τους, ποια θεωρούμε πρώτης ανάγκης για να δοθούν άμεσες λύσεις και ποια είναι δευτερεύουσας ανάγκης. Από εκεί και ύστερα όμως θα πρέπει. Μεταξύ σας μιλάτε. Ναι, εμείς μεταξύ σας επιχειρηματίες και βάζετε τις προτεραιότητές σας. Φυσικά. Αυτές τις προτεραιότητες. Ήρθε κάποιος να σας ρωτήσει ποιες είναι?
Εμείς ζητάμε από τους επαγγελματίες να μας δώσουν τα προβλήματά τους και να τα βάλουν σε προτεραιότητα. Εμείς σαν ομάδα. Εμείς καταγράφουμε τις ανάγκες. Καταγράφουμε τις ανάγκες. Ο Δήμος δεν το έχει κάνει ποτέ μέχρι σήμερα. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει τίποτα. Αν έχετε κάτι ακούσει εσείς, διορθώστε με, σας παρακαλώ. Αλλά ποτέ ο Δήμος, ούτε ο Δήμος Δέλτα, ούτε ο Δήμος Ωρεοκάστρου έχει ασχοληθεί με τους εγκατεστημένους της περιοχής. Και στο ΒΙΠΑ Ωρεοκάστρου και στη βιομηχανική περιοχή Ωρεοκάστρου. Και ξέρετε, υπάρχουν προγράμματα που μπορούμε να δώσουμε χρηματοδοτήσεις στους Δήμους εύκολα και γρήγορα. Εμείς ήδη επεξεργαζόμαστε. Θα το καταθέσουμε το πρόγραμμα, θα το διαβάσετε, θα το ακούσετε. Από εκεί και ύστερα θέλουμε λίγο την υπομονή σας. Είναι εύκολα τα πράγματα. Το θέμα είναι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν θέλουν οι δήμαρχοι να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να κάνω αυτό, τι να κάνω εγώ, λέει. Δεν μπορείς να κάνεις, δεν είσαι δήμαρχος. Αν δεν είσαι δήμαρχος, παραιτή σου, φύγε, άμα δεν μπορείς να κάνεις ένα έργο μέσα στο Δήμο σου. Γι' αυτό σε εξέλεξε ο κόσμος. Για να κάνεις έργα. Αν δεν μπορείς να κάνεις ένα δρόμο, τότε ποιος είναι ο ρόλος σου ως δήμαρχος. Καταλάβατε. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι πολιτική βούληση. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολιτική βούληση, τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, πηγαίνετε στους δημάρχους και δεν τους βρίσκετε, ή αυτοί δεν έρχονται να σας βρουν. Δηλαδή, μου φαίνεται παράξενο σε κάποιον Δήμο, σε κάποια κοινωνία, όταν ο επιχειρηματίας προσφέρει, δίνει εργασία, βοηθάει, είπαμε, να μην υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα, γιατί ακριβώς βοηθάει κάποιους ανθρώπους να ζουν με αξιοπρέπεια, μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί η ανεργία. Ο δήμαρχος δεν τον προσεγγίζει καθόλου, δεν προσεγγίζει τους συνδέσμους, τις ομάδες των επιχειρήσεων. Εσείς δεν πάτε να τον βρείτε, τι γίνεται? Γιατί δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία? Μα σας είπα, είναι πολιτική βούληση. Κάνετε λάθος. Έχουμε πάει. Πείτε μας, λοιπόν. Έχουμε μιλήσει. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασίες τέτοιες. Γιατί είναι άσχημες διαδικασίες. Πηγαίνετε και είναι το κουφού η πόρτα. Φυσικά. Κοιτάξτε, κύριε Πορτοκάλι, συγγνώμη λίγο, κύριε Φωτιάδη. Εμείς ετοιμάζουμε λύσεις, πρακτικές λύσεις, για να ξεφύγουμε από αυτό το λίθαργο στον οποίο βρισκόμαστε, από αυτό το τέλμα. Σαφώς εννοείται ότι η Δημοτική Αρχή δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος. Η Δημοτική Αρχή αποτελείται από ένα τίμα ανθρώπων, επιστημόνων, συνεργατών, άξιων στην κοινωνία, πετυχημένων, οι οποίοι πραγματικά θα εργαστούν για να δώσουν ένα φως σε αυτό το τούνελ το οποίο βρισκόμαστε. Αυτό επεξεργαζόμαστε. Αλίμονο αν αυτή τη στιγμή εμείς, σαν ομάδα και πρωτοβουλία, καταθέσουμε τις προτάσεις μας σε αυτή τη Δημοτική Αρχή. Θα τις καταθέσουμε όταν πρέπει και ο χρόνος είναι όριμος για να τις καταθέσουμε. Πού θα τις καταθέσουμε? Θα τις καταθέσουμε είτε δημιουργώντας μια νέα πρωτοβουλία κίνησης πολιτών, η οποία θα κατέρθει στις εκλογές, είτε θα τις καταθέσουμε στην επόμενη διοίκηση. Είμαστε πολύ σαφείς. Επεξεργαζόμαστε σχέδια, τα οποία σχέδια αυτά είτε θα τα προβάλλουμε και θα τα καταθέσουμε στους πολίτες ως μια νέα πρωτοβουλία που θα κατέβει στις επόμενες δημοτικές εκλογές, είτε αν δεν το πάρουμε αυτό ως απόφαση, θα τις καταθέσουμε στην επόμενη Δημοτική Αρχή. Σήμερα έχουμε πέρα... πρακτικές λύσεις, έχουμε λύσεις έτοιμες αυτή τη στιγμή, επεξεργαζόμαστε καινούργια σχέδια, θέλουμε το ρόγκαστρο να το δούμε σε ένα νέο αναπτυξιακό Επειδή μοντέλο. Επειδή οι τηλεθετές μας πρέπει να καταλάβουν, εγώ ξέρω όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κύριε Σκαλάτου, ότι ασχολείστε και θέλετε τις πετυχημένες σας δράσεις από τον επιχειρηματικό στίβο. Γιατί αγωνιάτε, γιατί βλέπετε και αγανακτείτε πολλές φορές. Γιατί ζούμε στον τόπο και θέλουμε ο τόπος μας να πάει μπροστά, κύριε Πορτοκάλι. Όλοι μας αγωνιούμε. Και αγανακτείτε όταν βλέπετε απλά πράγματα που μπορούν να γίνουν με απλές κινήσεις. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια έξυπνη πόλη. Έτσι. Και με όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να περιέχει αυτή η έννοια της έξυπνης πόλης. Για εσάς το ήξερα, εξεπλάγινο όμως όταν μου είπατε, Παντελής Καρλάτος, να πούμε μέσα στο κοντρό να γράψει κίνηση συμφωνίας πολιτών. Εξεπλάγινο όταν μου είπε και ο κύριος Φωτιάδης κίνηση συμφωνίας πολιτών. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, επιχειρηματιών. Εγώ έχω κάνει εκπομπές και με τους δυο σας. Τεχνοκρατών. Είμαστε μια ομάδα τεχνοκρατών, επιστημόνων, δικηγόρων. Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή και θέλουμε να καταθέσουμε λύσεις, πρακτικές λύσεις και βιώσιμες λύσεις. Αυτή η ομάδα θα διεκδικήσει το Δήμο. Σας είπα προηγουμένως, ναι, αν πραγματικά πιστέψουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε στις εκλογές να είμαστε παρόντες, θα το κάνουμε. Τι θα σας κάνει να το πιστέψετε αυτό? Νομίζω περισσότερο η επίλυση των προβλημάτων και οι λύσεις τις οποίες θα προσφέρουμε, αυτό θα είναι το ζήτημα για μας. Αγωνιούμε για τον τόπο μας. Εάν πραγματικά τελικά καταφέρουμε σε όλα αυτά τα οποία σκεφτόμαστε να έχουμε λύσεις για όλα και έτοιμες λύσεις σε μια περίοδο 5-6 χρόνων, ναι, θα είμαστε στις επόμενες εκλογές. Θα είμαστε
ως κίνηση. Κύριε Φωτιάδη, όλα αυτά τα χρόνια που θυμάστε τον εαυτό σας, είναι επιχειρηματία που ξεκινήσατε σαν παιδάκι μετά το στρατό για να κάνετε την επιχείρηση, την οποία είναι μια από τις μεγάλες επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, μια επιχείρηση καινοτόμα η οποία έφερε αποτελέσματα, τα καλά χρόνια έδωσε δουλειά, έφερε κερδοφορία κλπ. Τι θυμάστε, πώς θυμάστε τον εαυτό σας, όταν σχεδιάζετε κάτι και βάζετε, προβληματίζεστε εσείς, δύο-τρεις άνθρωποι για να κάνετε πέντε πράγματα, ο προβληματισμός σε ικανούς ανθρώπους φέρνει τελικά αποτέλεσμα, φέρνει μεταδράση? Ο προβληματισμός πάντα φέρνει αποτέλεσμα, είναι σίγουρο αυτό. Το θέμα είναι όμως, όπως είπε και ο πρόεδρος εδώ, ότι αυτό που έχεις να πεις, πού θα το πεις και πότε θα το πεις. Έχουμε κάνει προτάσεις οι οποίες, αν είχαν εφαρμοστεί την ώρα που τις κάναμε, σήμερα θα ήταν αποδοτικές 100% και θα μας ανοίγαν ορίζοντες, και οι προτάσεις τις κάναμε μάλλον, σίγουρα σε λάθος ανθρώπους. Και για το κολυμβητήριο, σας είπα, και για το γήπεδο έχουμε κάνει προτάσεις. Δυστυχώς όμως απορρίφθηκαν. Ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, ψάχνετε τους σωστούς ανθρώπους για να δημιουργήσετε εκείνη την ομάδα, εκείνη τη δυναμική, η οποία θα μπορέσει να φέρει αποτέλεσμα μέσα από τον προβληματισμό και αφού ο προβληματισμός γεννήσει μεταδράση. Κατάλαβα σωστά? Για να σας δώσω και απάντηση αυτό που είπατε προηγουμένως, είναι η χημεία. Ανακαλύψαμε εδώ με τον κύριο Σκαρλάτο κάποια στιγμή ότι η χημεία μας ταιριάζει. Ότι μπορούμε οι δύο μαζί να βγάλουμε κάποιο μεγαλύτερο έργο. Άρα τι θα κάνουμε? Η ισχύ σε ενδιεντώσει, όπως είπε και ο πρόεδρος. Θα βρούμε έναν τρίτο, έναν τέταρτο, έναν δέκατο. Έχουμε, πολλούς έχουμε, αλλά το θέμα είναι ότι να βρούμε κι άλλους, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε εφαρμογή αυτά τα πράγματα και να μην επιβαρύνουμε συνέχεια τον πολίτη και δημιουργούμε ένα κράτος πρόνοιας και ανεργίας. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια περιοχή παραγωγής, ανάπτυξης και ο πολίτης να ζει ελεύθερα. Δεν είναι δυνατόν ολόκληρο Ρόκαστρο να μην έχει πάρκινγκ σήμερα. Είναι απαράδεκτο. Να θες να πας στην πλατεία και να πρέπει να ψάχνεις μια ώρα, ποια πλατεία δηλαδή, στο Σταυροδρόμι είναι η πλατεία μας, και να ψάχνεις μια ώρα να παρκάρεις. Αυτό είναι απαράδεκτο για μένα. Μάλιστα. Και όπως είπατε, κύριε Σκαλάτο, ψάχνετε τρόπους να επαναενταχθούν και ακόμα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι, δηλαδή να προχωρήσουμε με μια λογική του να έχουμε όλη αξιοπρέπεια. Και αυτοί οι οποίοι είναι άνεργοι σήμερα και πάνε δυστυχώς στα σίτια, πρέπει όχι να τους δώσουμε περισσότερα σίτια, αλλά να μπορούν μόνοι τους να βγάλουν το ψωμί τους. Το βασικότερο πρόβλημα, κύριε Πορτοκάλι, έτσι και επιτρέψτε μου λίγο, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, που θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέα έσοδα στο Δήμο. Όχι νέα έσοδα επί επιβάρηση των πολιτών. Νέα έσοδα από δραστηριότητες του Δήμου, τα οποία έσοδα αυτά θα έρθουν προς ανταπόδοση προς τους πολίτες. Αυτό είναι το σκεπτικό μας, αυτό είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο στο οποίο προβλεπόμαστε. Έχουμε λύσεις, τις σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή για να είμαστε έτοιμοι να τις παρουσιάσουμε και στους πολίτες. Λύσεις οι οποίες θα φέρουν επιπλέον έσοδα. Όλοι οι Δήμοι αυτή τη στιγμή περιμένουν είτε τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε περιμένουν κάποια έσπα τα οποία θα πάρουν. Εμείς, πέρα από αυτά, τα οποία θα τα αξιοποιήσουμε στο έπακρο όλα. Θέλουμε αφενός με να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας και αφετέρου δε να δημιουργήσουμε νέα επιπλέον έσοδα. Τι θα κάνουν αυτά τα έσοδα? Αυτά τα νέα έσοδα λοιπόν θα δημιουργήσουν νέες υποδομές, νέα κοινωνική πολιτική, τα οποία δεν θα επιβαρύνουν καθόλου τον πολίτη. Αυτή η λογική της προηγούμενης δημοτικής αρχής, ενώ προεκλογικά έχει πει ότι δεν θα αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Και μια νυχτή να έχουμε 30% αύξηση των δημοτικών τελών, γιατί δεν του έβγαινε. Της Δημοτικής Αρχής δεν της έβγαινε ο προϋπολογισμός, εμείς δεν θα τα προτείνουμε αυτά, ούτε καν είναι σαν σκέψη. Εμείς θέλουμε να περάσουμε σε μια οικονομία κλίμακος και αυτή η οικονομία κλίματος να δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης. Είτε αυτό θα λέγεται με τις επιχειρήσεις, είτε θα λέγεται με τα ΣΔΙΤ, είτε θα λέγεται με τα ΕΣΠΑ, είτε θα λέγεται απευθείας από ευρωπαϊκά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν αξιοποιεί τίποτα ο Δήμος μας. Έτσι, θα δημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο, στο οποίο πλαίσιο μέσα σε μια τετραετία να έχουμε μια νέα αύξηση των εσόδων. Επίσης, αυτό που θα ήθελα να σας πω, η κοινωνική συνοχή στο Δήμο μας. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε ενωθεί, όπως σας είπα, αστικές, αγροτικές και ημιαγροτικές περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχει διασύνδεση. Σήμερα το κέντρο είναι ο Δήμος Ερωκάστρου. Η διασύνδεση είτε μεταξύ Μυγδονίας, Δρυμού, Νεοχορούδας δεν υπάρχει. Κάποιος ο οποίος θα θέλει να έρθει από το Δρυμό ή θα πρέπει να θέλει να έρθει από την Νεοχορούδα, δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία. Εάν είναι δυνατόν ένας Δήμος ο οποίος δημιουργήθηκε αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει κοινωνική συνοχή, τι σημαίνει κοινωνική συνοχή? Θα πρέπει εγώ, Ερωκαστρίτες, να νιώθω ότι η Νεοχορούδα είναι κομμάτι του Δήμου μου. Είναι σε αυτό που ζω, όπως και αυτός που ζει στην Νεοχορούδα και στο Πεντάλοφο και στο Δρυμό και στη Λυτή και στο Μελισσοχώρι, να το νιώθει κομμάτι του. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει και δεν υπήρξε καμία πολιτική στα πλαίσια αυτά. Και η διασύνδεση δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με τις κοινωνίες, έχει να κάνει με πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες πολιτιστικές, διάφορες δράσεις, οι οποίες θα φέρουν σε μια κοινωνική το Δήμο ως μια ενιαία οντότητα.
Σήμερα πάμε στο Μελισσοχώρι και θα μιλήσετε με κάποιο Μελισσοχωρίτη ή στο Ρόκαστρο. Θα δείτε ότι υπάρχει μια αποξένωση είτε στο Δρυμό. Αυτή η κοινωνική συνοχή δεν επήλθε. Υπήρχαν 5 χρόνια, στα οποία 5 χρόνια μπορούσαν να εφαρμοστούν πολιτικές χωρίς κόστος. Χωρίς κόστος. Έτσι, δεν είναι, τα πάντα δεν γίνονται με κόστος. Χωρίς κόστος, πραγματικά χωρίς κόστος, να δημιουργήσουμε αυτή την κοινωνική συνοχή, η οποία δεν υπάρχει. Είναι τεράστιο ζήτημα. Μας απασχολεί στην ομάδα μας αυτό. Μας απασχολεί τεράστια. Είναι σημαντικό πρόβλημα, το οποίο από εκεί και πέρα, εφόσον το λύσουμε αυτό, θα ξεπεράσουμε πολλά άλλα θέματα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μόλις μου είπαν ότι έχει τελειώσει ο χρόνος μας και έχει τελειώσει λίγη ώρα πριν. Να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σκαλάτο. Να σε ευχαριστώ πρωτίστως. Καλή επιτυχία σε αυτή τη δράση. Καλή επιτυχία και σε ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία, κύριε Φωτιάδη. Ευχαριστώ και εσάς θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς θερμά. Καλό σας βράδυ.